Κυρία Βαλαβάνη, καλημέρα σας. Ναι, με ακούτε? Καλημέρα. Για να με ακούσετε πρέπει κάτι να κάνω κι εγώ βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Σας ζητώ συγγνώμη που έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεση. Υπήρξαν κάποιες ανατροπές με τεχνικά προβλήματα και μπήκαμε πολύ αργότερα. Λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβλημα που είχατε προειδεάσει, είχαν προειδεάσει αρκετοί ότι θα βρούμε, είναι αυτό το νέο, η νέα συρρίκνωση που έρχεται με την συγχώνευση τμήματων, σχολείων κτλ. Πέστε μας σας παρακαλώ τι έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον αρκετοί χιλιάδες, θα έλεγα, μαθητές. Μιλάμε για εκατοντάδες συγχωνεύσεις αυτή τη στιγμή. Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλειό του σχετικά οριοθετεί και κάνει τα τμήματα σε 25 και 28 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέχρι 25 μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πραγματικά χτυπιούνται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών παιδιών μας. Μιλάμε για τμήματα που έχουν παράλληλες στηρίξεις, διαγνώσεις και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με 25 και 28 μαθητές σε ένα τάξη. Πάμε πολύ πίσω, δηλαδή, πάρα πολύ πίσω. Για άλλη μια φορά φαίνεται ξεκάθαρα το θέλω της κυβέρνησης να βλέπει τα παιδιά μας σαν κόστος και να λειτουργεί για άλλη μια φορά σαν κόφτης τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Άρα οι λόγοι που επιβάλλουν αυτές τις συγχωνεύσεις είναι η εξοικονόμηση, ο μη διορισμός των εκπαιδευτικών που πρέπει. Εκπαιδευτικών, προφανώς αυτό είναι. Όταν εμείς σαν οργανώσεις γονέων και όλοι φυσικά και η εκπαιδευτική κοινότητα και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ λένε ξεκάθαρο ότι για να γίνει σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να λειτουργούν ολιγομελή τμήματα και αυτά είναι και τα αιτήματα που έχουμε σαν οργανώσεις γονέων και συνολικά το εκπαιδευτικό κίνημα. Έχει αποδειχθεί πια τεκμηριωμένα ότι όσο περισσότερα παιδιά έχει ένα τμήμα τόσο λιγότερο διαχέεται ή προβληματικά διαχέεται η γνώση. Πώς θα γίνει τώρα? Φυσικά και καταλαβαίνουμε ότι σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδικά στα παιδιά που κρίνονται το μέλλον τους, δευτέρα και τρίτη ηλικίου, τα τμήματα κατευθύνσεων, είναι πραγματικά προκλητικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Όταν ένα παιδί θέλει να δώσει για πολυτεχνείο, να έχει στο τμήμα του 25 μαθητές να κάνουν φυσική. Και φυσικά αυτά συνδέονται άμεσα και με την ιδιωτική εκπαίδευση και μη θα λέγαμε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, είναι ένας κόφτης γενικότερα στα εκπαιδευτικά δικαιώματα. Μα εδώ από τότε που ήμουν εγώ μαθητής και μιλάμε τώρα δεκαετία του 70, αυτό που διαφήμιζαν τα φροντιστήρια από τότε μέχρι σήμερα, ολιγομελή τμήματα. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που απαιτούμε είναι 15 μαθητές το ανώτερο τμήμα στην υψαγωγία, σε πρώτη και δευτέρα δημοτικού, 20 μαθητές στα υπόλοιπα τμήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 20 μαθητές ανά τμήμα της γενικής παιδείας, 15 μαθητές στις ομάδες προσανατολισμού στα ΓΕΛ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε αυτά τα τμήματα που εξειδικεύονται σε σχέση με τις πανελλήνες στα παιδιά μας πρέπει να γίνεται πιο ειδική δουλειά για να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βρίσκεται κλειστές πόρτες και από ό,τι αντιλαμβάνομαι επίσης, μόλις τώρα ξεκινάει αυτός ο αγώνας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα αίτημα για πολλαστή φορά στο Υπουργείο Παιδείας για να μαζευτεί σαν Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής. Να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, πάνω από 4 χρόνια, δεν μας έχει δεχτεί κανένας υπουργός παιδείας. Και αναμένουμε απάντηση, φυσικά δεν την έχουμε και το επόμενο διάστημα μαζί με τους οργανώσεις γονέων, τις Ελλάδες και τους συλλόγους θα προβούμε και τους εκπαιδευτικούς φυσικά, θα προβούμε σε κινητοποιήσεις για το πολύ σοβαρό θέμα των συγχωνεύσεων. Δεν κάνουμε πίσω στην μόρφωση των παιδιών μας. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω, λυπάμαι που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω ότι ήσασταν... Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, πραγματικά... Και θα τα ξαναπούμε, σας υπόσχομαι... Ναι, ναι. Είναι συνδεδεμένο το ένα με το άλλο. Ωραία, εγώ σας υπόσχομαι στο μέτρο που μπορώ, θα τα ξαναπούμε και θα παρουσιάσουμε αναλυτικά όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί νομίζω ότι όταν στερείς
το δικαίωμα της εκπαίδευσης ή την πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι σαν να βάζεις τη χώρα σε περιπέτειες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι πολιτικές επιλογές. Ακριβώς. 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 Δυστυχώς. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτό, γιατί το 2024 δεν κάνουμε καμία έκπτωση για το μέλλον των παιδιών μας. Κυρία Βαλαβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ. Καλημέρα σας.